Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Estamos aqui na igreja da Anunciação da Virgem Maria, na cidade de Larissa. Aqui vemos algumas fotos do momento em que estávamos esperando o novo metropolita, o novo bispo diocesano dessa diocese de Larissa, na Grécia. E aqui temos as fotos desse momento da espera e do momento da cerimônia de toma de posse do bispo Clemente. Estamos aqui à frente da igreja de la Anunciação de la Santíssima Virgem, onde estamos todos esperando para a chegada do bispo Clemente, ele que será o novo obispo dessa diócese, a diócese de Larissa, em Grécia. E aqui vemos o momento em que ele chega, a sua chegada, cumprimentando as pessoas, recebendo então toda a veste aqui temos já ele sendo recebido por ele arcebispo Calínicos e entrando na igreja sendo recebido por os demais obispos, curas e todo o povo de Deus. En el próximo vídeo vamos a ver algumas partes de la cerimônia com el vídeo mesmo. Essa é só uma sequência de fotos. Depois vamos poder ver no próximo vídeo algumas partes da cerimônia, do que aconteceu, já que aqui é só uma sequência de fotos para nos dar um pouco da ideia de como foi e também poder ter o comentário desse momento que aconteceu. Aqui vemos o bispo Fótios lendo a carta e os demais curas. Que estavam nessa cerimônia. E o bispo Clemente foi elegido por el sínodo. Depois que houve a votação, foi elegido para que seja o novo metropolita, o novo obispo diocesano. Ele que era obispo auxiliar, agora está como obispo diocesano dessa diócese que tinha o obispo Atanásio, que faleceu. Então, hoje foi a toma de posse del obispo Clemente. Que Deus dê para ele a graça de servir bem.
ενεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κλίμεντος και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις της αιώνας των αιώνων. Και των λαών της Ιεράς Μητροπόλεως, Λαρίσης και Πλατανών.
Ευλαβέστε τους ιερείς, κοιμιώτες του Επίτρου, και επειδή πάντες ευλογημένοι χριστιανοί, της χειράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Πλαταμόνος, οι διακρατούντες στα χειράς παραδόσεις, χάρις η τιμή και η ειρήνη παρά Θεού, παρημήν δεύτη και ευλογία. Του μακαριστού του Πενάρχου ημών, Κυρίου Αθανασίου, εις τας ουρανίδης μονάς καταστάντος, πότε μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Κύριος Κύριος Καλλίνικος, η σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Αρχιερείς, η συγκροτούντε στην Αγία και Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθόδοξων Χριστιανών της Ελλάδος, αξιοπρέως επηγήσαν τον πρόνοια περί της εκλογής και αποκαταστάσεως καταλήλου και αξίου ιεράρχου προς ανάπτυξη της αρχιερατικής προστασίας και ποιμαντικής ράβδου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Πλατωμόνου. Ψήφων την Ιεραρχικό Κοινωμένο, την πρωία της 21ης Ιανουαρίου ενεστού του έτους, εις τον Ιερό Νόμο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Πειραιός, Δοηλαίου και Καρνασούπλου, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, υπό του τελευταίου κατά τα πρεσβεία αρχιερέως και επιλεστάβου επισκόπου Γαλλική Κύριου Κλίμεντος και την επίκληση της χάρητος του Παναγίου Πνεύματος. Εξελέγει ο αγαπητός ημίν εν Χριστώ αδερφός Κύριος Κλίνης μέχρι ούτε επίσκοπος Γαλλικίου. Ανήρ, κόσμιος και ιεροπρεπής, τα θεία καλώς εξισχυμένος, παιδεία και κοσμημένος, εκκλησιαστικήτε και θύρατε, προνήσει και ικανότητη και προτιμένος, έντεον το σύλλον άμα τε και πήραν τη μαντική και κτημένος. Δυράμεν ώστε δια τούτο συντελέσε εις την αισία των πάντων συγκρότηση και διευθέτηση και παγίωση. Ως και εκλεγείς, ανελήφθη γνήσιος και κανονικός επίσκοπος και μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Λαρίσης και Πλαταμόνων. Όθεν και δια του παρόντος ημετέρου συνολικού γράμματος, κοινοποιούντες του το πάση μηνύν, εις εν και επαρχία τάφη ευλογημένης χριστιανής και εν καρδίως συγχαίροντες, ευχόμεθα και ευλογούμεν πατρικός και παραγγέλλομεν εκκλησιαστικός, όπως τον εξονομαστέντα σε θεσμιότητα των Μητροπολίτημων Λαρίσης και Πλαταμόνος, αγαπητών ημίν εν Χριστώ αδελφών και συλλειτουργών Κύριων Κλίμεντα, ερχόμενον νυν τες ευχές της Ιεράς Συνόδου, υποδέξιστε μετά της ανηκούσης του αρχιερατικού και του μανδωρικού αυτού χαρακτήρι τιμής, ως γνήσιον και νόμιμον ημών αρχιερέα και πνευματικών πατέρα και ποιμένα, και μνημονεύεται του κανονικού αυτού ονόματος ως νενόμιστε, εν πάσες τες ιερές τελετές και ακολουθίες, πειθόμενοι και υποτασσόμενοι τες αρχιερατικές αυτού συμβουλές και υποθήκες, ως αφορώσες εις την ψυχικήν ημών ωφέλεια και σωτηρία και εις την απαρέγκλη των φυλακήν των παντρών δογμάτων και παραδόσεων, συνεργαζόμενοι τε μετά τις αυτούς εμπασμιότητους εν αγάπη και συμβνία και εν γέννη συντελούντες πλευσεβώς εις την πρόοδον και προκοπήν των της Ιεράς ημών Μητροπόλεως εν οριακών και λοιπόν εκκλησιαστικών πραγμάτων. Γέγραπτε γά, ο ακούον ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με, και επίθεστε της οικουμένης ημών και υπήκητε, αυτοί καραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγο να πληρώσουν εις, ή να μεταχαράστο το ποιώσει, και μη στενάζονται, αλυσιτελές γάφη ημίν τούτο. Προς επιταψηλεύοντες δε επί τούτης πάσιν ημίν τας ευχάς και ευλογίας της Ιεράς ημών Συνόδου, ευχόμεθα, όπως ο δοτήρ παντός αγαθού, παρέχει μην πάντοτε πλουσίαστος δωρεάστε και χάριτας αυτού, που η χάρις και το άπειρο έλεος πύλη με τα πάντων ημών. Εν έτσι σωτηρίων, δίδεις εκκυριωστό 20ο Δευτέρου, 21ου Ιανουαρίου, η Ιερά Σύνοδος, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αθηνών Καλλίνικος, τα μέλη, ο Ευρύπη και Ευβίας Ιουστίνος, ο Πυριός της Ελαμίνος Γερόμπιος, ο Αττικής και Ευγενθίας Χρυσόστομος, ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, ο Δημητριάδος Μόρφιος, ο Τρόντο Μωυσής, ο Αμερικής Δημήτριος, ο Φιλίππων και Βαρονίας Αμβρόσιος, ο Ρωκού και Φιλής Κυπριανός, ο Λαρίσης και Πλατανόμας Κλίμης, ο Μεθόνης Αμβρόσιος, ο Έτινα και Πόρτλα Αυξέρδιος, ο Βρεσθένης Θεοδόσιος, ο Θεουμπόλεος Χριστόδουλος, ο Πελαγωνίας Μάξιος.
ακριβές αντίγραφο, όχι γραμματικό.